Μαθητές που στηβάζονται σε αίθουσε με 27 παιδιά, μαθητές που δεν έχουν μάθημα και ή σχολάνε νωρίτερα ή κυκλοφορούν σε αυλές σχολείων και καφετέριες, εκπαιδευτικοί που πάνε σε πέντε διαφορετικά σχολεία και γονείς που πληρώνουν από την τσέπη τους για την παράλληλη στήριξη των παιδιών τους. Αυτό περιγράφουν εκπαιδευτικοί τόσο σε δημοτικά σχολεία όσο και σε γυμνάσια και λύκεια Πώ είναι η πραγματικότητα δύο μήνε από την έναρξη των σχολείων υπό το βάρο των ελήψεων σε εκπαιδευτικού που ακόμη δεν έχει τακτοποιηθεί. Δυστυχώ, την φετινή σχολική χρονιά παρατηρείται καθυστε... και καθυστέρηση στι φάση προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αλλά και μειωμένε συγκριτικά σε σχέση με πέρυσι. Μπήκαμε στο Νοέμβρη και τα σχολεία μας υπολειτουργούν. Τα κενά αυτή τη στιγμή φτάνουν περίπου τα 150 με βάση τα επίσημα στοιχεία. Στο γυμνάσιο Ανογείων, οι μαθητέ τη πρώτη τάξης... δεν έχουν κάνει ακόμη μαθήματα όπω λογοτεχνία, αγγλικά, τεχνολογία τη Δευτέρα, ούτε μία ώρα αρχαία αγγλικά τεχνολογία, μουσική και οικαστικά, και τη Τρίτη, καν δεν έχουν διδαχθεί γλώσσα και αρχαία. Ενώ στο γυμνάσιο του γαράζου τα παιδιά δεν διδάσκονται καθόλου φυσική, βιολογία, χημεία, γεωγραφία, πληροφορική, αγγλικά, γερμανικά, μουσική και καλλιτεχνικά, με τις χαμένε ώρε να είναι χιλιάδε στα σχολεία του νησιού. Τα πραγματικά κενά όμω ξεπερνούν τα 200, διότι έχουμε τμήματα, ειδικά με στην πόλη, με 30 μαθητέ μέσα. Και βέβαια ε, τα περισσότερα τμήματα πλέον φτάνουν ακριβώ στο όριο των 27 μαθητών. Οι σοβαρέ μέχρι και σήμερα ελήψει τόσο σε πρωτοβάθμια όσο και σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση των επόμενων φάσεων τοποθετήσεων αναπληρωτών και ταυτόχρονα τα περιορισμένα κονδύλια, έχουν κάνει, όπω λένε οι εκπαιδευτικοί, το θαύμα του αφού από τη μια προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες μέσα σε τάξεις, συνοστίζονται μέχρι και 27 παιδιά, την ώρα που σε κάποιες άλλες περιπτώσεις παιδιά φεύγουν από τα σχολεία πολύ νωρίτερα. Λείπουν και βασικά μαθήματα γλωσσικά θετικών και φυσικών επιστημών, με αποτέλεσμα να ραντίζονται στη γυρολεξία τα σχολεία με καθηγητές. Έχουμε καθηγητές που δουλεύουν πάνω από τρία σχολεία, δηλαδή υπάρχουν καθηγητές που πάνε σε πέντε σχολεία. Και δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας ενώ είχε αναφέρει ότι 3 του Νοέμβρη θα γινόταν η τέταρτη φάση ουσιαστικά προσλήψεων με δηλώσεις των προηγούμενων ημερών από την πλευρά της ηγεσία ανέφεραν ότι η φάση αυτή θα γίνει στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, κατά συνέπεια λοιπόν καθυστερή και η κάλυψη των, των κενών. Εκτός από τη γενική παιδεία, εκατοντάδες είναι στην Κρήτη τα κενά σε ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη. Που επιβάλλουν αρκετά παιδιά να υποστηρίζονται από τι οικογένειέ του που πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το χέρι στην τσέπη γονεί, προκειμένου να έχουν το, να έχει το παιδί του την απαραίτητη υποστήριξη από εκπαιδευτικό α, παράλληλη στήριξη μέσω ιδιωτική πρωτοβουλία. Υπολογίζεται ότι σε επίπεδο Ηρακλείου τα κενά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 140, με τον αριθμό σε ειδικότητες καθηγητών να είναι περίπου ο ίδιο και σε ό,τι αφορά τι ελλείψει σε καθηγητέ σε γυμνάσια και λύκεια.